Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι η υποψήφια τοπική μας θα είναι ο Στέλιος ο Βαρθολομαίος. Πραγματικά ο Στέλιος είναι συνώνυμο του εθνοτισμού, τρέχει σε φωτιές, πλημμύρες, σε όλο το νησί. Έχει ελεύθερο χρόνο και νομίζω θα προσφέρει πάρα πολλά. Η Σούλα. Η οποία μαζί με τα άλλα παιδιά του Συλλόγου πραγματικά έχουν ανεβάσει το Σύλλογο με τη βεγγέρα που κάναμε με τον Σπύρο τον Τζαούση και την εντάξανε στην Άγινη πολιτιστική κληρονομιά, διαφημίστηκε το χωριό μας. Επίσης βγήκαμε στην... το νησί ολόκληρο. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και μέσα στην αυτή την ομάδα ευελπιστούμε να είναι και ο Νίκος ο Μανέτας, ο οποίος με την εμπειρία του θα μας συνδράμει για την επόμενη μέρα. Ο Στέλιος έχει τυπώσει ένα φυλάδιο και η Σούλα μαζί, το οποίο αναφέρει διάφορα, μια καταγραφή δηλαδή των προβλημάτων του χωριού. Είναι πολύ ωραία η πρωτοβουλία του σε αυτή. Είναι της ομάδας αυτό, δεν έχουμε βγάλει χωριστό, είναι της ομάδας. Ναι, το ομάδα. Λόγο το υπογράφει ο Στέλιος, γιατί ο Στέλιος το επιμελεί. Αυτό δεν θα σας κουράσω άλλο, θα σας μιλήσει και ο Θοδόσης. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και εμείς θα δουλέψουμε για το χωριό. Εγώ θα μάλλον δεν χρειάζεται να πει τίποτα. Μιλάμε σε όλους. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πριν σας πω εγώ δύο λόγια που θέλω, θα ήθελα να σας μιλήσουν πρώτα ο υποψήφιος του τοπικού εδώ, ο τηλέμαχος, ο Δυνιακός, και μετά θα σας μιλήσει υποψήφιος του τοπικού σύμβουλος, η Ελένη Τσιβίδου. Βάζω υποψηφιότητα, όχι για να πολιτευτώ. Έχω την αίσθηση ότι μπορώ να προσφέρω πέντε πράγματα. Εγώ μου αρέσει ο ανταγωνισμός, ο συναγωνισμός. Αυτό σημαίνει για το χωριό μας ότι θα κάνουμε κάτι καλό. Είμαι χαρούμενος διότι το χωριό μας γέννησε πολλούς υποψηφίους. Πραγματικά είμαι χαρούμενος. Εύχομαι και όλους τους συνοδοιπόρους μου καλή επιτυχία. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή που εντάχθηκα σε αυτή την ομάδα αισθάνθηκα πολύ έντονα την ενότητα, τη συσπήρωση, την αγάπη για το κοινό καλό και χαίρομαι πάρα πολύ και με τιμά ιδιαιτέρως το ότι με αγκαλιάσατε. Γι' αυτό λοιπόν διεκδικούμε την ψήφο σας, διεκδικούμε να μας στηρίξετε, τους Φαβιανούς, να μπορέσουμε να κάνουμε τα όνειρα και τους προγραμματισμούς μας πραγματικότητα για μια καινούργια άνδρο, για μια άνδρο που θα βλέπει ανοιχτά και δεν θα πρέπει να είμαστε εμείς και οι άλλοι, θα πρέπει να είμαστε όλοι μας, είτε είμαστε κλεγμένοι είτε όχι, χωρίς κόντρες και χωρίς έλδες, γιατί θα χρειαζόμαστε ο κάθε ένας τον συνάνθρωπό του, είτε εντασσόμαστε με τη μία πλευρά είτε με την άλλη. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Τα χωριά ανήκουν στην Άδρο, ανήκουν σε εμάς, είμαστε αδριώτες, είμαστε φίλοι. Αν εξαιρέσει κανείς εκεί ένα μήνα ή λίγο πριν τις εκλογές που υπάρχουν κάποιες αντιπαλότητες, αλλά πρέπει να υπάρχει πολιτικός πολιτισμός, εμείς τον έχουμε και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Δεν μας αρέσει η διχόνοια, δεν μας αρέσει η τοξικότητα, λέμε αυτά που θέλουμε να πούμε, μιλάμε αντιπολιτευτικά, κάνουμε κριτική, αλλά μέχρι εκεί. Μετά είμαστε όλοι αυτοί που είμαστε φίλοι και γνωστοί.